Μαθητές των γυμνασίων των Λαβάρων και του Τυχερού Εύρου επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης και ξεναγήθηκαν συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους στην έκθεση Ρεδεστός Θεσσαλονίκη Αρχαιότητες σε ένα ταξίδι προσφυγιάς από την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων νομού Εύρου, Δόμνα Τερζοπούλου. Αυτό λοιπόν είναι το ευρετήριο του Μουσείου της Θεσσαλονίκης το 1922, όπου καταγράφηκαν για πρώτη φορά τα ευρήματα που ήρθαν από την Ρεδεστό. Και αυτά εδώ είναι τα δύο μικρά αγάλματα που είδαμε στην αρχή, έτσι όπως εκτέθηκαν για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση που μέχρι πρώτην ως κοσμούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενηθεί για περίπου ένα χρόνο στην Αλεξανδρούπολη για να ξετυλίξει το κουβάρι της ιστορίας και της μνήμης των Ελλήνων που ζούσαν κάποτε στην Ανατολική Θράκη. Μνημεία μέσα από τα οποία σκιαγραφούνται οι εκφάνσεις της ζωής στη Βόρεια Προποντίδα από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως τον 4ο μετά Χριστόν αποτυπώνουν παράλληλα και τις αγωνίες, τις αξίες και τις ανάγκες των ανθρώπων της νεότερης εποχής. Καταρχάς είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι που επιτέλους ανοίγει το μουσείο και μπορούμε ως σχολείο και ως ιδιώτες να το επισκεφτούμε. Η έκθεση είναι καταπληκτική. Δεν είναι το μέγεθος μερικές φορές αυτό που καθορίζει τα εκθέματα, αλλά ο τρόπος που παρουσιάζονται. Και το μήνυμα και ο στόχος που πρέπει να περάσει μια έκθεση είναι πρώτα τα παιδιά να αγαπήσουν τον τόπο τους, να δούνε τον τόπο τους και δευτερευόντως να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν. Και αυτή η έκθεση συνδέει πάρα πολύ ωραία το θέμα της προσφυγιάς, το θέμα των αγαλμάτων που είναι πρόσφυγες και μας κάνει να αντιληφθούμε τι εστί πρόσφυγας τελικά. Πώς σας φάνηκε το ενδιαφέρον των μαθητών απέναντι στην Εμένα μου φάνηκε ότι ήταν αδιάλειπτο το ενδιαφέρον των μαθητών, όχι μόνο των δικών μας, αλλά και τα παιδιά από το Τυχερό δείξαν πολύ σεβασμό στο χώρο. Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές από τα μικρά σχολεία μάλλον έχουν μια εξοικείωση με τέτοιους χώρους και μπορεί να είμαστε στις παρυφές της Ελλάδος, αλλά δεν είμαστε απαίδευτοι. Αν στα τέλη του 19ου αιώνα η Αρχαιολογική Συλλογή Ρεδεστού σηματοδοτούσε την προσπάθεια επιφανών θρακιωτών να συνδεθούν με την ένδοξη αρχαιότητα, στον 20ο αιώνα τα ίδια μνημεία έγιναν ενθυμήματα μιας χαμένης πατρίδας. Και καταλήγοντας τον 21ο αιώνα, οι αρχαιότητες από την Ανατολική Θράκη προσφέρουν την ευκαιρία για στοχασμό γύρω από το διαχρονικό και ιδίως επίκαιρο ζήτημα της προσφυγιάς. Πώς σου φάνηκε η έκθεση που είδες σήμερα και τι αποκόμισες από αυτή? Είναι μία από τις καλύτερες εκθέσεις που έχω δει και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι δεν τα άφησαν εκεί και τα πήραν μαζί τους ώστε να θυμούνται και τον τόπο τους. Έχεις ξαναδεί κάποια παρόμοια έκθεση τέτοιου τύπου σε αρχαιολογικό μουσείο? Έχω πάει και στην Ολυμπία και στη Βεργίνα, αλλά αυτή είναι διαφορετική. Ήταν ωραία, ήταν μικρή, αλλά ήταν συμμαζεμένα κάποια ωραία πράγματα. Ήταν τα ταφικά μνημεία νομίζω, ήταν ωραία αυτά και με πήραν την εντύπωση να κοιτάω σε αυτά. Το μουσείο γενικότερα που ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από λίγο καιρό? Είναι ωραίο και νομίζω είναι λίγο, δεν είναι καλό ας πούμε ότι αυτά όλα θα φύγουν πάλι στη θέση τους. Θα ήταν πιο ωραία να είναι εδώ, να μείνουν. Ενδιαφέρον θα έλεγα. Είχε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί και δεν ξέρουμε αν έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε. Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο? Να μάθω την ιστορία της Θράκης και των πληθυσμών που ζουν εδώ. Τα παιδιά ξαναγήθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τη γνώση στο χώρο του μουσείου, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στην ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό. Αρρωγή τους φυσικά στη γνώση στάθηκαν οι καθηγητές τους, με περισσή λαχτάρα να συνοδεύσουν και να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές τους την αγάπη για τη διεύρυνση του πνευματικού τους ορίζοντα. Εδώ πέρα βλέπετε τα κλειδιά φοιτητιάς, δηλαδή αυτά που τους δίνανε σε έπαθλο όταν κερδίζανε στους αγώνες. Έναν αρίβαλο, ένα μικρό αγγείο μέσα στο οποίο είχαν το λάδι. Με το οποίο άλφαμε από το σώμα τους, δύο στυλιγκίδες. Οι στυλιγκίδες ήταν μεταλλικά εργαλεία για να καθαρίζουν το λάδι από το σώμα τους.